κύριο Γιώργο Πατούλη, δήμαρχο Αμαρουσίου και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διότι πρέπει να σας πω ότι μαθαίνω ότι βγαίνει μια έκθεση τώρα που λέει ότι το AIDS θα έχει απογειωθεί την επόμενη διετία στην Ελλάδα, μόνο για το AIDS είναι αυτή η έκθεση, λόγω της ειδικής περίθαλψης που κάνουμε και στους τοξικομανείς και του περιορισμού, του οικονομικού περιορισμού σε σύριγγες κτλ. Ένα σχόλιο από τον κύριο Πατούλη, το πρώτο γρήγορο σχόλιο. Εσείς δηλώσατε ότι τελειώσαμε από πλευράς υγείας. Τι είπατε για τα 60 για τα γενώσιμα 60% και τα 60. Πόσα εκατομμύρια βγάζει, 2 δισεκατομμύρια μόνο. Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρούμε ότι ήδη, κύριε Τράγκα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, έχουμε στο μέσο όρο 1.000 ευρώ λιγότερα από το μέσο όρο των ασθενών στον ΟΣΑ. Άρα έχουμε πετύχει τους στόχους και πιο κάτω. Άρα το ζήτημα. Με συγχωρείτε, του μνημονίου. Η στόχη να εξορθολογιστεί και βεβαίως του μνημονίου. Εδώ λοιπόν το ζήτημα είναι. Σε φλεγμονές δίνεται ακόμη ακέτιλο σαλικυλικό οξία. Σπυρίνη παίρνουν αυτοί. Σε λίγο θα αυξηθεί. Θα αυξηθεί. Ναι. Δεν θα ναι. υπάρχει αντιπίθεση. Ναι. Λέμε λοιπόν εμείς ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη, ούτε περισσότερο αλλά ούτε και λιγότερο. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς βλέπουμε ότι η υπευθυνότητα της θεραπείας που είναι του γιατρού. Αυτό που ζητάνε και αποδέχεται ο υπουργός. Δηλαδή, 2 δις το πλαφόν που του δίνουν, δεν το δίνει ο Άδωνης. Το δίνουν απ' έξω, του λένε 2 δις και τέρμα, τελειώσαμε. Είναι υποταγή. Και επίσης, και, ναι, είναι υποταγή. Και 60% γενώσιμα και λέει αυτό βγάζει τρόικα. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα. Το Μαξίμου δεν ξέρει ότι δεν τη βγάζει ο ελληνικός λαός που έχει και τρίτη ηλικία, 25% είναι. Υπάρχουν, πάνω από 63 ετών είμαστε 25%. Υπάρχουν ανασφάλιστοι αυτή τη στιγμή, ναι. Αλλά εκτός από τους ανασφάλιστους υπάρχουν και άνθρωποι που βγάζουν 10.000 ετήσιο εισόδημα ή σύνταξη ή μισθό και βεβαίως... Εάν θέλετε ακόμα και τα 25 ευρώ το οποίο είναι στην επικαιρότητα για το δημόσιο νοσοκομείο είναι κάτι το οποίο οριζόντια δεν τίθεται σε θέμα ούτε αυτή 25 ευρώ. Με το που μπαίνεις είναι σινεμά σχηματογράφος, 25 ευρώ μπαίνεις και βλέπουμε. Θεωρούμε... Δηλαδή έχεις ένα κιλό πόνο ας πούμε, 25 ευρώ και μετά βλέπουμε. Και πάει στο τραγούδι που λέει «Όποιος έχει να ζήσει ζει, όποιος δεν έχει να ζήσει πεθαίνει». Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε κύριε Τράγκα ότι δεν μπορεί να δεχτεί κανείς κάποιος που δεν έχει χρήματα και χάνει την υγεία του πρέπει να πεθάνει. Ο ασθενής πρέπει να παραμείνει ζωντανός. Καλά, έχεις ξεφύγει εντελώς. Να σου πω κάτι. Και δήμαρχος και δεξιός έχει ξεφύγει πολύ. Ω, καλά, καλά, σε βλέπω σε λίστα. Μην βάζουμε τα μπέλε σε κανένα. Αλλά είσαι και γιατρός, έχεις ορκιστεί. Μην βάζουμε τα μπέλε. Δεν σου βάζω. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να είμαστε εκείνοι οι οποίοι να έχουμε τη συνείδησή μας. Εσείς με τους γιατρούς έχετε καλές σχέσεις. Πάντα. Και γιατί οι γιατροί σας έχουν κάνει να είστε πολύ δυνατός. Όχι, ήμουν αγίος γιατρού και είσαι σε γιατρό δίπλα. Θα έλεγα όμως, εδώ, δεν πρέπει η οικονομική κρίση να δημιουργήσει ανθρωποκτονική κρίση. Και βεβαίως ακούω. Ναι, παρακαλώ πολύ. Ανθρωποκτονική κρίση, λέει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Από ό,τι μαθαίνω, βγαίνουν και εκθέσεις τώρα στην Ευρώπη για την κρίση στην Ελλάδα. Ανθρωποκτονικές βγαίνουν. Ναι. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ογκολογικός ασθενής, ο οποίος είναι ανασφάλιστος και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, πώς θα την ονομάσει κανείς? Διότι σήμερα στο ελληνικό νοσοκομείο. Αυτό δεν είναι πολιτική βία. Εγώ θα το έλεγα ανθρωποκτονία, είμαι σαφής. Ναι, δεν είναι φασισμός. Αυτό δεν είναι φασισμός. Αγαπητοί στην κυβέρνηση επάνω και στην αντιπολίτευση, αυτό δεν είναι φασισμός? Να έχεις όγκο και να μην έχεις αγερή πρόσβαση σε μια χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Όπως λέει, δεν το λέει ο Τράγκας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το λέει. Μπορέσουμε... Μην μου ξαναστείλετε πάλι. Κύριε ξέρετε, Τράγκα, ναι. Να ξεπληρώσουμε τα χρέη μας, πρέπει να έχουμε ζωντανούς ανθρώπους και υγιείς. Ναι. Εάν άλλο αυτό το δουν με εξυπνάδα αυτοί που ζητάνε τα λεφτά, ναι. Και το επιβάλλουν. Εάν λοιπόν δεν θέλουν ζωντανούς ανθρώπους. Τι λέω. Ακούστε τι λέει, ότι για να ξεχρεώσουμε, λέει, να πούμε στους Γερμανούς, στο Ράιχεμπαχ, στο Χούχτερ, ότι πρέπει να είναι ζωντανοί εδώ να δουλεύουν. Άμα είναι πεθαμένοι και ψόφοι. Σχετικά καλή κατάσταση. Απόψε, μισό λεπτό. Πάρα τα αυτά για να ολοκληρώσω εγώ. Ναι, ναι, και πάω σε ένα μικρό διαλυματή λεπτό και γυρίζω όποτε γίνεται. Ευχαρίζεστε. Επειδή η υγεία είναι πάρα πολύ σοβαρό και επειδή ακριβώς θέλουν να κάνουν οποιοδήποτε εξορθολογισμό. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι, δεν μπορούμε να είμαστε λιγότεροι στα ζητήματα της υγείας από κανένα κράτος της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή εμείς κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι θα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην υγεία αν δεν αλλάξει κάτι.
Και αν κάποιοι. Μείνετε, βάλτε μια τελεία. Βάλτε μια τελεία. Και τράκα, θυμόσαστε που είχαμε κάνει συμβολική κατάθεση στο Υπουργείο Επιλοβέρδου. Ναι. Όταν λέγαμε πολύ λοιπόν, καλός άνθρωπος, έκανε και κόμμα. Όταν έκανε τον τρίτο τότε, πόλο. Που θα ναι. φτάσουμε, τότε κανείς δεν άκουσε τίποτα. Εγώ. Κύριε Τράγκα, ξέρετε πόσοι Έλληνες γιατί βρίσκονται σήμερα στη Γερμανία. 7.000. Γιατροί. Και γιατροί. Είναι και περίπου. Από ό,τι μου λέει ο Θανάσης Βαντής, 5.000 στο Λονδίνο. Ξέρετε τι ζητούν. Θα μείνουμε χωρίς γιατρό. Όλη η Ευρώπη. Όχι, θα μείνουμε γιατροί, με τον άνθρωπο. Τι ζητούν σήμερα όλοι οι Ευρωπαίοι. Ναι. Έλληνες κύριε... γιατρούς να πάνε στο σύστημά λοιπόν. Τους. Κύριε θα πάτε μια τελεία, μη μονοπολίσεις. Σήμερα η Γάβδος στη Θηρασιά είναι χωρίς γιατρό. Κρατάω ισομερία. Περισσότερες ισομερίες έχουμε. Ο κύριος Πατούλης. Δύο παρατηρήσεις. Ναι. Η μία πράγματι εδώ οι εκλεκτοί εργαζόμενοι και της Δημοτικής Αστυνομίας και των φυλάκων ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι. Οφείλουμε να πούμε ότι τα βαποράκια έξω από τα νοσοκομεία. Τα σχολεία είναι αργά. Καθώς επίσης και οι δημοτικοί αστυνομοί, οι οποίοι πάντα βάζαν μια τάξη σε πολλά ζητήματα που έχει ένας Δήμος. Όμως η δεύτερη παρατήρηση αφορά τη δημόσια υγεία. Και όπως ακούσαμε από τον κύριο Ραβαντινό και εμείς ως Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το έχουμε πει εδώ και 2 χρόνια, είναι πειραταποθήκη αυτή τη στιγμή στις φυλακές, όπου δεν ελέγχεται καθόλου το ζήτημα της δημόσιας υγείας. Βγαίνουν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν οι λοιμώξεις. Και πιστεύω βέβαια ο κύριος Αθανασίου, λοιπόν, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Πρέπει όμως να ακούσει τον δάχτυλο επί των τύπων. Μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ.